Τη γεωστρατηγική σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για την ενεργειακή ασφάλεια τόνισε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Ο κύριος Πάιατ παρακολούθησε τις εργασίες ανέλκυσης βυθισμένου πλοίου σε μια επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Αμερικανός πρέσβης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανέλκυσης της βυθοκόρου Όλγα. Το Όλγα βυθίστηκε το 2010 κοντά στη Προβλήτα και από τότε εμποδίζει την προσέλκυση μεγάλων πλοίων στο λιμάνι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τις εργασίες της ανέλκυσης. Together benefits Greece, strengthens our alliance and makes for a safer region. Τα ωφέλη από την ανέλκυση του πλοίου είναι πολλά και για τις δύο χώρες, υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές. Συγκοινωνιακές υποδομές και το δίκτυο δικών αξώνων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει την Αλεξανδρούπολη, στο οποίο δίκτυο δεσπόζει η Εγνατία Οδός, δημιουργούν όλες προϋποθέσεις για να αποτελέσει το λιμάνι στρατηγικό κόμβο προς ένα κάθετο άξονα προς το βορρά, για την ταχεία μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων. Οι Αμερικανοί δεν κρύβουν το ενδιαφέροντος για την Αλεξανδρούπολη σε στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο. Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αμερικανικού εξοπλισμού και προβλέπεται η περαιτέρω χρήση του στο κείμενο της αναθεώρησης της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ, που θα συζητηθεί κατά την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και για την πλωτή μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου, καθώς η Αλεξανδρούπολη γυτνιάζει με τους αγωγούς IGB και TAP που θα διοχετεύουν φυσικό αέριο στη βορειοανατολική Ευρώπη. Ο Τζέφρι Πάιατ επανέλαβε και σήμερα ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο.